Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και είπαμε και προηγουμένως ότι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον μας, για μας, για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Και εδώ στην Κύπρο δεν τα πάμε και τόσο καλά. Έχουμε πιάσει απροβίβαστο, νομίζω, και οι προειδοποιήσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ενδεικτικές, για να μην πείτε ότι μεροληπτούμε. Αλλά βλέπουμε καθημερινά γύρω μας τι γίνεται και πόσο και εμείς οι ίδιοι, η ατομική δική μας ευθύνη, πόσο την τηρούμε τέλος πάντων, πόσο την αναλαμβάνουμε αυτή την ατομική ευθύνη που θα πρέπει να έχει ο κάθε ένας από εμάς. Δίνουμε το λόγο λοιπόν στην Ευγενία Σέργη, η οποία βρίσκεται σε κάποια περιοχή της Δασούπολης, με φιλοξενούμενο τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Ευγενία, καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Θεοπέμπτου. Καλημέρα, Σταυριανή μου. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν το πάμε καθόλου καλά, έτσι, για να αναφερθώ στα όσα είπες και εσύ νωρίτερα. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Θεοπέμπτου, τον βουλευτή μας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το πρόσωπό του, είναι συνυφασμένο με το περιβάλλον, την περιβαλλοντική συνείδηση. Λοιπόν, κύριε Θεοπέμπτου, βρισκόμαστε εδώ σε μια περιοχή που βρίσκονται πεταμένα κάθε λογικής αντικείμενα, από ψυγεία, καναπέδες, στρώματα. Τώρα, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος η σημερινή, φαίνεται ότι δεν συμμορφωνόμαστε. Καλημέρα σε όλους. Ναι, είναι αλήθεια, είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι και από τις καλές περιοχές της Λευκωσίας και βλέπουμε σε έναν κενό οικόπεδο πενταμένα όλων των ειδών τα αντικείμενα. Καναπέδες, πλυντήρια, στρώματα, κλαδεύματα. Και για μένα τούτο δείχνει πρώτα πόσο ασυνείδητοι είμαστε εμείς σαν πολίτες. Και το δεύτερο, πόσο πολλά έχει αποτύχει η πολιτική, η οποία βασικά δεν έχουμε, πρέπει να πω, η έλλειψη πολιτικής είναι πιο σωστά, στη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων. Έχουμε φοβερά προβλήματα και δεν γίνεται να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Χρειάζεται άμεσα να κάνουμε αλλαγές. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας πολίτης ο οποίος θέλει να αλλάξει τα επίπλα του, τι περιμένει ο Δήμος ή οποιαδήποτε κοινότητα τον πολίτη να κάνει. Τι είναι να κάνει άμα είσαι χαλασμένο πλυντήριο ή οτιδήποτε άλλων ογκώδες οικιακών απόβλητων. Έπρεπε να δώσουμε λύσεις. Και τα πράσινα σημεία που έχουμε δώσει, η λύση εκείνη, ακόμα και εκείνη είναι λάθος. Είναι λίγα, τα παίρνουν όλα τα απόβλητα, πρέπει να έχουμε μικρά σημεία για να έχουμε ο καθένας με το ξεχωριστό απόβλητο του το κάθε σημείο. Αλλά πάνω απ' όλα έπρεπε να έχουμε μια σωστή νομοθεσία, να κάνουμε ενημέρωση των πολιτών, έπρεπε να έχουμε τις σωστές υποδομές και τις ποινές. Στα πράσινα σημεία υπάρχουν περισσότερα πεταμένα αντικείμενα έξω, κύριε Θεοπέμπτου, παρά μέσα. Θα γίνουν αλλαγές. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που προωθούνται με βάση και την ενημέρωση που έχετε? Το θέμα με τα πράσινα σημεία είναι τραγικό γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η συζήτηση και επέμενε το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει αυτά τα πράσινα σημεία. Οι αλλαγές οι οποίες έρχονται όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων αφορούν τα οικιακά αποβλήτα και είναι πρώτα θα είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση. Θα έχουμε έξω από το σπίτι μας, θα βγάζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά και το χαρτί. Επίσης, μια καινοτομία η οποία θα έρθει, που για μας θα είναι καινοτομία για την Ευρώπη, το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία ότι έπρεπε να κάνουμε, που είναι να διαχωρίσουμε τα αποφάγια ή τα υπολείμματα κουζίνας ή, πιο σωστά να το πω, οργανικά απόβλητα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία έχουν μείνει στην κουζίνα, στο τραπέζι, φαγητά, τρόφιμα, οτιδήποτε άλλο, φαγητό. Αυτά θα πηγαίνουν σε μονάδες αναερόβιας κομποστοποίησης, θα παράγουν βιοαέριο, θα παράγουν ηλεκτρισμό, μετά το στεχνώνεις το υλικό που μένει, το αλέθεις και το πουλείς σαν φυτόχωμα. Πόσο εφικτό είναι όμως να γίνει κάτι τέτοιο στην Κύπρο? Έχουμε 13 μονάδες που το κάνουν ήδη. Επομένως, αυτές οι μονάδες είναι έτοιμες να δεχτούν αυτά τα απόβλητα, γιατί μέχρι τώρα δέχονταν άλλου είδους απόβλητα. Έχουμε τις μονάδες. Έχουμε ένα πρόβλημα μόνο, ότι τέτοιες μονάδες δεν υπάρχουν στην επαρχία Πάφου και αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε από τώρα τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε ή κίνητρα για να δημιουργηθεί και στην Πάφο μια ή δύο τέτοιες μονάδες. Ακούγοντάς σας, έχω αντιληφθεί ήδη ότι παρά το γεγονός ότι θέλουν οι αρμόδιοι να έχει μπει στη ζωή μας η ανακύκλωση, φαίνεται ότι δεν έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας ο θεσμός της ανακύκλωσης, έτσι? Πρώτα-πρώτα να θυμίσω ότι η κυβέρνηση δεν κυνηγά αυτούς που έπρεπε να πληρώνουν το κόστος της ανακύκλωσης των συσκευασιών τους. Η νομοθεσία λέει ότι όποιος πουλεί στην κυπριακή αγορά συσκευασμένα προϊόντα
πρέπει να πληρώνει ένα σύστημα να το συλλέγει. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί καλά όσον αφορά σε μπαταρίες. Ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές συσκευές ξεκίνησε να είναι καλά και έχουμε σοβαρά προβλήματα εξού και πεταμένες συσκευές που υπάρχουν εδώ. Το χαρτί περιμένουμε τους εδώ και ένα χρόνο να οργανωθούν να μαζεύουν το χαρτί, αλλά δεν τους κυνηγά κανένας. Και τις υπόλοιπες συσκευασίες δεν υπάρχει λόγος για μια εταιρεία να πάει να γραφτεί και να πληρώνει τη στιγμή που κανένας δεν την κυνηγά. Μάλιστα. Και έχουμε ακόμα ένα θέμα. Πάρα πολλές εταιρείες πρέπει να σκεφτούν ότι τα προϊόντα τα οποία πουλούν βάλουν τα συσκευασίες που δεν ανακυκλώνονται και έπρεπε να τους κυνηγούμε. Ναι. Τώρα, βλέποντας αυτήν την εικόνα εδώ, δεν είναι η μοναδική. Σε κάθε γειτονιά έχουμε καταντήσει να έχουμε ένα μικρό σκουπιδότοπο. Ποιος έχει την ευθύνη τώρα να το καθαρίσει, γιατί ερχόμενοι εδώ με το συνεργείο του ΡΙΚ μας ρωτούσαν τι θα πρέπει να γίνει, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος θα πληρώσει για τον καθαρισμό, καθώς οι διαδικασίες έχουν αλλάξει και είναι υποχρεωμένος ο κάθε ένας να πληρώνει ή να μεταφέρει τα αντικείμενά του στα παράσινα σημεία. Τώρα, τι γίνεται? Τώρα βασικά, επειδή είναι κενός χώρος και δεν, έχουμε, δεν ξέρουμε ποιος τα έχει πετάξει, θα πληρώσουμε όλοι εμείς τα έξοδα για να έρθει ο Δήμος να τα πιάσει. Και έτσι είναι το επόμενο πρόβλημα. Όταν ο Δήμος έρθει και φορτώσει ένα αυτοκίνητο με όλα αυτά τα αποβλήτα που βλέπετε εδώ, πού θα τα πάρει? Αφού δεν έχουμε ούτε τις υποδομές έτοιμες. Στο εξωτερικό, αν είχα έναν καναπέ, έχει κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες θα έρθουν να πιάσουν τον καναπέ, να τον καθαρίσουν ή το στρώμα, να το καθαρίσουν και να δώσουν σε φτωχές οικογένειες ή να καταλήξουν σε antique shops. Έχουν λύσεις. Έχουν εκστρατείες που γίνονται κάθε μια φορά τον μήνα ή κάθε τρεις μήνες που έρχονται στις γειτονιές και παίρνουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν θέλεις. Έχουν στην ιστοσελίδα τους οι δήμοι τηλέφωνα. Έχω έναν καναπέ και δεν το θέλω. Πού να τον πάρω? Και βοηθούν τον κόσμο για να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και έχουν και κάμερες καμουφλάζ που τις βάζουν σε συγκεκριμένα σημεία και όποιος πάει να πετάξει γυρίζει το βίδεο και τον παίρνει εις δικαστήριο. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται είναι ότι αναμέναμε... εντάξει, εμείς δεν έχουμε κάμερες καμουφλάζ, αλλά έχουμε εκείνους τους επιθεωρητές, τους περιβόητους που τους εκπαιδεύσαμε και ήταν να βάλουν τσουκτερά πρόστιμα και να πιάνουν και να ανακοινώνονται κιόλας. Δεν ακούσαμε κάτι. Ναι, σωστά. Έχουμε την πρόνοια μέσα στον νόμο που μπορεί ο Υπουργός να διορίσει όποιο θέλει για πράσινον επιθεωρητή, ο οποίος θα βάλει και τα τσούκτερα πρόστιμα. Ναι. Ξεκίνησε από ό,τι αντιλαμβάνουμε να γίνει μια κίνηση πριν καιρών, αλλά δυστυχώς δεν είδαμε ένα αποτέλεσμα, ούτε κανέναν επιθεωρητή να βγαίνει έξω ακόμα. Καλά, δεν έχουν εκπαιδευτεί ακόμα. Με συγχωρείς, Ευγενία, απλά θέλω μια διευκρίνηση. Δεν έχουν εκπαιδευτεί ακόμα οι επιθεωρητές? Δεν ξέρω. Δεν έχουμε. Καλά, δεν ξέρω τι ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης. Ναι. Επειδή εμείς είχαμε την εικόνα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, το είχαμε συζήτηση. Ναι. Το πρόβλημα είναι και οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τα πράσινα σημεία. Είναι ο σχεδιασμός που έχει μέσα στα πράσινα σημεία, ο ακατάλληλος εξοπλισμός. Το γεγονός ότι παίρνει ο κόσμος πράγματα στα πράσινα σημεία και δεν ξέρει αυτός που διαχειρίζεται το πράσινο σημείο, δεν δώσαμε λύσεις που να τα πάρει. Τα ωράρια των πράσινων σημείων που παίρνουν τα πράγματα ο κόσμος, τώρα που είναι είτε Σαββατοκυριακό είτε αργά το απόγευμα, που μπορεί και βρίσκει τα πράσινα σημεία κλειστά και μετά συμπόξω. Η τσακωμή μεταξύ των διαχειριστών των πράσινων σημείων και ορισμένες τοπικές αρχές. Μάλιστα. Τίποτε δεν λειτουργεί σωστά. Με τους επαγγελματίες και υπουργούς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα. Υπάρχει μεγάλη κόντρα με τους επαγγελματίες, γιατί δεν δέχονται από τους επαγγελματίες έστω και επιπληρωμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάμε πίσω στο τραπέζι να ξανασχεδιάσουμε ολόκληρο το σύστημα. Ναι. Τώρα, κύριε Θεοπέμπτου, πανδημία και περιβάλλον. Αφήσαμε έτσι με το lockdown την φύση να επιστρέψει στην κανονικότητα, όμως και πάλι ο άνθρωπος βρήκε τον τρόπο, τουλάχιστον για την Κύπρο. Η εικόνα είναι πάρα πολύ άσχημη σε πολλά σημεία. Παντού πεταμένα γάντια. Έτσι, τι θα γίνει με αυτό το θέμα και πρώτα απ' όλα πού θα πρέπει να καταλήγουν αυτά τα γάντια? Είναι πλαστικά, δεν κάνω λάθος, οπότε ποια είναι η σωστή διαδικασία? Τα γάντια μαζί με τις μάσκες έπρεπε να καταλήγουν στη διαχείριση. Αλλά αφού δεν έχουμε διαχείριση στην Κύπρο, τουλάχιστον ο κόσμος να τα πετάμε στα σκουπίδια του, γιατί δεν είναι ανακυκλώσιμα ούτε και αυτά. Αλλά το μεγάλο το πρόβλημα, νομίζω, φαίνεται και η κατάσταση στο επίπεδο του πολιτισμού μας. Δηλαδή, η άνεση με την οποία ο κόσμος πετάσει χαμέ μάσκες και γάντια είναι απίστευτη. Δηλαδή, πηγαίνεις κοντά σε καταστήματα και βλέπεις έξω από τα καταστήματα, μέσα στους δρόμους δεξιά και αριστερά,
γάντια και μάσκες πεδαμένες. Ακόμα και όταν υπάρχει ορισμένοι χώροι που βάλουν καλαθό, πετάσσουν τα πάλι. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε μια μεγάλη εκστρατεία να σταματήσει ο κόσμος να πετάσει με τόση άνεση οτιδήποτε παντού και να έχουμε και ποινές. Τώρα, στα συρτάρια, αν θέλεις έτσι, της Βουλής, ποια είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει άμεσα να βγουν και να συζητηθούν και να προχωρήσουν? Η Βουλή αναμένει πρώτα-πρώτα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να αλλάξει το σύστημα διαχείρισης των πράσινων σημείων. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έχουν βγει στην επιφάνεια και περιμένουμε να γίνουν αλλαγές. Το παρακολουθούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, πρέπει να πω, γιατί ακούσαμε πράγματα και θέματα την τελευταία φορά που είχαμε τη συνεδρίαση. Και αναμένουμε επίσης το ανανεωμένο σχέδιο διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων, το οποίο ξέρω ότι έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Γεωργίας. Και θα ήθελα να παρακαλέσω την νομική υπηρεσία να τελειώνουμε το συντομότερο δυνατό, γιατί έτσι όπως πάμε, δεν θα αφήσουμε χώρο που να μην τον καταστρέψουμε εμείς στην Κύπρο. Τώρα, όσον αφορά τη θαλάσσια ζωή, ακούσαμε και προημερών μέσω της εκπομπής μας κάποιες καταγγελίες, κάποιες αναφορές, αν θέλετε, για νεκρές χελώνες οι οποίες εντοπίζονται χτυπημένες με ψαροτούφεκα, ακόμη και με σκεπάρνια, κύριε Θεοπέμπτου. Η νομοθεσία εδώ στην Κύπρο τι λέει, τι γίνεται, ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν? Έχουμε διάφορα προβλήματα. Και με τις χελώνες, ακόμα και με τις φώκες. Η χελώνα επιστρέφει, γεννά τα αυγά της και γύρω στα 30 χρόνια μετά που τα χελωνάκια φεύγουν από την παραλία, επιστρέφουν πίσω στην ίδια παραλία που έχουν γεννηθεί για να γεννήσουν και αυτά. Γι' αυτό το ότι κάνουν πολύ για να σταματήσει να έρχονται χελώνες στην παραλία, να μπορούν να βάλουν ομπρέλες, να φύγει από προστασία ή οτιδήποτε άλλο. Το ότι κάνουν, σκοτώνουν τις χελώνες τις επίτηδες για να μην έχουν να γεννήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Ένα άλλο πράγμα το οποίο έχουμε και είναι σοβαρό το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι την εποχή που οι χελώνες ξεκινούν και έρχονται προς τις παραλίες, αυξάνεται και η κίνηση των σκαφών μέσα στη θάλασσα και έτσι έχουμε πολλούς τραυματισμούς από έλικες τέτοιο χελώνο. Υπάρχει ένα τηλέφωνο του Τμήματος Αλληλείας, το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος όταν τη χελώνα, γιατί το ότι κάνουμε είναι, θέλουμε να καταστρέψουμε το κέλυφος με μπογιά, ούτως ώστε να μην είναι σουβενίρ, και να πάει για διαχείριση το πτώμα της χελώνας. Μάλιστα, τώρα, έτσι όπως αρχίσαμε, έτσι να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνομιλία, κύριε Θεοπέμπτου. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, όπως είπαμε. Εσάς, ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείστε καθημερινά με το θέμα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής συνείδησης, σας βρίσκει έτσι χαρούμενο αυτή η μέρα, ικανοποιημένο? Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά από ό,τι σας έχουμε ακούσει. Μπορούν όμως να γίνουν όλα αυτά? Πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που έχουμε την ημέρα περιβάλλοντος, αλλά και για μένα κάθε μέρα, είναι μεγάλη απογοήτευση, γιατί όσο περνούν τα χρόνια, αντί να βελτιωνόμαστε, γινόμαστε χειρότεροι. Δεν έζησα χειρότερες εποχές από αυτές που ζούμε τώρα όσον αφορά το περιβάλλον, και θα πρέπει να γίνει κάτι σοβαρό και άμεσο. Είναι τραγική η επίθεση η οποία γίνεται και από τις κυβερνητικές πολιτικές αλλά και από τον κόσμο των κανονικών στο περιβάλλον, και καταστροφή στη φύση και να καταστρέφουμε τις παραλίες, τις παράκτιες περιοχές, σκάβουμε όποιος θέλει όπου θέλει, χτίζουμε ό,τι θέλουμε όπου θέλουμε, κυνηγούμε ό,τι γεννάνει, είναι πετάσσουμε παντού, είναι και μέρα προστασίας της φύσης, βασικά σήμερα είναι όλα για τη φύση, είναι το σύστημα το οποίο υπάρχει. Οι θάλασσες ακόμα χειρότερα και εκεί δεν τα βλέπουμε, να μιλήσετε με κόσμο που βγαίνει κατά δύσεις, να δείτε το τι βλέπουν και πόσον έχει καταστραφεί η ζωή εκεί. Ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι καλός και πεθαίνει και ο κόσμος. Τι να πω, είναι τραγική η κατάσταση. Όπως και να το κοιτάξει κάποιος, δεν μπορούμε με τους ρυθμούς και με αυτήν το ενδιαφέρον να δούμε βελτίωση. Πρέπει να γίνει δραματική αλλαγή. Άμα επιτρέπετε, Ευγενία, ότι αυτή η εικόνα που βλέπετε. Ναι. Άμα επιτρέπετε, Ευγενία, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Θεοπέμπτου. Διάβασα μια μελέτη, κύριε Θεοπέμπτου, σε σχέση με την πανδημία και το πόσο συσχετίζεται αυτή η πανδημία που ζούμε με την καταστροφή του περιβάλλοντος. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα. Ήταν επιστημονική έρευνα και έλεγε ότι δεν είναι άσχετο ότι είχαμε αυτόν τον ιό, τη
δημιουργία αυτού του ιού, από την καταστροφή των δασών, τη μετακίνηση πληθυσμού ζώων προς τις αστικές περιοχές, τη συνέβρεση των ζώων αυτών που ήταν σε απόσταση από τον άνθρωπο με τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτός ο πολύ επιθετικός ιός. Είναι έτσι, κύριε Θεοπέμπτου? Ναι, έτσι είναι. Έχω διαβάσει και εγώ τέτοιου είδους αναφορές. Είναι η εισβολή του ανθρώπου στη φύση, η καταστροφή του περιβάλλοντος και η προσπάθεια εξέπρεσης τροφής που οδηγά σε πιο συχνή επαφή τον άνθρωπο με τα ζώα. Να θυμίσω επίσης ότι ένα από τα σοβαρά προβλήματα τα οποία έχει αναδειχθεί είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε περιοχές που έχουν κακή ποιότητα του αέρα, όπως είναι εμείς στην Κύπρο, αυτόματα, λόγω του ότι οι πνεύμονες μας δεν είναι σε καλή κατάσταση λόγω της κακής ποιότητας του αέρα, είμαστε πιο ευάλωτοι σε αρρώστιες όπως είναι αυτός ο κορονοϊός, που βασικά έχει σχέση με το αναπνευστικό σύστημα. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, η μελέτη αναφερόταν ότι γύρω στο 1/3 περίπου των επιδημιών που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια είναι αυτή η εισβολή του ανθρώπου στη φύση που τους έχει προκαλέσει και σχετίζονται με την άγρια ζωή. Ίσως να έχει έρθει η στιγμή που η φύση εκδικείται τον ίδιο τον άνθρωπο, κύριε Θεοπέμπτου? Θα δείτε ότι πριν χρόνια, όταν είχα γίνει διάφορες μελέτες από έξυπνους ανθρώπους που είχαν διοριστεί και είναι γι' αυτό που κάποτε κυνηγούν και τον Bill Gates, είναι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε δεν είναι η εισβολή από το διάστημα ή ένας πυρηνικός πόλεμος, όπως θα έλεγα ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της δεκαετίας του 70. Είναι οι πανδημίες, οι αρρώστιες, η καταστροφή του περιβάλλοντος και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει ενδεχομένως, κύριο Θεοπέμπτου, να επενδύσουμε... Δεν ξέρω αν έχουμε κι άλλο χρόνο. Μια τελευταία ερώτηση. Θα πρέπει ενδεχομένως... Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς τους επιθεωρητές, γιατί έχω κολλήσει και εγώ και πολλοί τηλεθεατές, πρέπει να πω, κύριε Θεοπέμπτου, και θα θέλαμε κάποια στιγμή να μας πούν τι έγινε με αυτούς τους επιθεωρητές και αν έχει επιβληθεί και κανένα πρόστιμο, γιατί είπατε προηγουμένως για τις ποινές. Αλλά θα πρέπει ενδεχομένως να επενδύσουμε σε αυτό που λέμε για όλα τα ζητήματα που συζητούμε, στην παιδεία, κύριε Θεοπέμπτου. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία, αλλά πρέπει επίσης, δεν μπορούμε να περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά που έχουμε στα σχολεία τώρα, γιατί μέχρι να μεγαλώσουν και να γίνουν πολίτες, δεν θα μείνει τίποτε. Λέγοντας την παιδεία, στη δημιουργία παιδείας στον κόσμο. Ναι, ναι, σωστό. Ναι. Ακριβώς, ναι. Για τούτον τον λόγο και μάλιστα τώρα που είμαστε σε κρίση και θα ήθελε η κυβέρνηση να βοηθήσει και τους ανθρώπους του πολιτισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι η ώρα που θα πρέπει η κυβέρνηση να διαθέσει λεφτά, να βγει έξω, να κάνουμε ωραία φιλμάκια πληροφοριακά για διάφορα θέματα, αλλά κυρίως για θέματα όπως αυτά, να ενημερώσουμε τον κόσμο να μάθει πώς να συμπεριφέρεται, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει και τι είναι το σωστό και γιατί δεν μάλιστα πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα, γιατί πολλές φορές λέουν τι θα γίνει, η ώρα να το πετάξω και είναι εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Πάντως εδώ στα Αυριανή μου, συνομιλώντας και με τους γείτονες της περιοχής μας, ναι, με τον κύριο Θεοπέμπτου, διαπιστώσαμε αυτό ακριβώς που λέμε τώρα. Ότι δεν είναι ενημερωμένοι για το πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται τα κλαδέματα, τα σκουπίδια κλπ. Έτσι, κύριο, ναι, Θεοπέμπτου. Καλά, δεν είναι και εξωγήινοι που τα πετούν στο συγκεκριμένο οικόπεδο, αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι εξωγήινοι που τα πετούν, δεν έρχονται από κάποιον άλλον πλανήτη. Δεν είναι στην περιοχή που τα πετούν. Ναι, βέβαια, σωστά, σωστά τα λες. Αλλά εάν είχαμε σωστή διαχείριση, ναι, και σωστή, ναι, ενημέρωση, θα είχαμε θέμα να συζητούμε τώρα. Ακριβώς. Αυτά που βλέπετε πίσω μας, τα Αυριανή, είναι αυτά που μαζεύτηκαν τον τελευταίο μήνα, γιατί έχουμε μιλήσει εδώ με ανθρώπους που ζουν στη γειτονιά και μας είπαν ότι τον προηγούμενο μήνα είχε έρθει ο Δήμος, είχε καθαρίσει το συγκεκριμένο, ναι, οικόπεδο και μέσα σε ένα μήνα. Και ναι, μην ξεχνάμε, ναι, ότι βιώνουμε και τα μέτρα περιορισμού, έτσι. Ακόμα, μέσα σε ένα μήνα, λοιπόν, μαζεύτηκαν όλα αυτά. Ναι. Όλα αυτά που βλέπετε, καναπέδες, ψυγεία, στρώματα κλπ. Εικόνες που τις βλέπουμε σε όλη την Κύπρο. Τι να πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα, Ευγενία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.